Θέλω να πάρω το βλέμμα γοητεία. Δεν ξέρω γιατί. Ας είμαστε τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί είσαι γοητευτικός. Το βλέμμα που μόνο αυτό έχει. Πώς το πάθες, Ελένη. Καλά, εδώ πέρα μυρίζει χάρη. Μιλάμε για τη μουσική επιλογή. Να μαθαίνω. Ναι, είναι Lenny Kravitz. Το τραγούδι λέγεται Mr. Cab Driver. Και έχει μια πικρή ιστορία, να ξέρετε. Ναι, στην πραγματικότητα τι είναι. Προσπαθούσε ο Lenny να πάει στο στούντιο. Και δεν τον έπαιρναν οι ταξιτζίδες, γιατί ξέρετε, ο ρατσισμός υπάρχει ακόμη. Λοιπόν, και στην ουσία αυτό τραγουδάει. Ότι μπορεί να δώσει έμπνευση πάντως στον καλλιτέχνη. Λοιπόν, και από τις μεγάλες του επιτυχίες και καταπληκτικό τραγούδι και καταπληκτικός Lenny Kravitz. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε σήμερα. Έχω να σας πω τόσο πολλά πράγματα. Καταρχάς, μπήκε ο ήλιος ήδη στο ζώδιο του Σκορπιού. Αλλάξαμε πίστα, πάμε σε λίγο έτσι πιο βαθιά νερά, λίγο πιο σκοτεινά νερά, γιατί το ζώδιο του Σκορπιού αυτό είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και είναι μία περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου, που ο ήλιος θα προχωρήσει στον Τοξότη, που μας καλεί να δούμε τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά και σε βάθος, κάτω από την επιφάνεια, σε θέματα σχέσεων και σε θέματα οικονομικών επίσης. Το ζώδιο του Σκορπιού είναι ένα ζώδιο που συνδέεται πάρα πολύ επίσης με το χρήμα, με τη δύναμη, την εξουσία, το σεξ, αυτά. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε, από εδώ και κάτω ξεκινάνε έτσι πιο διαφορετικές επιρροές. Όμως σήμερα έχουμε και μια άλλη όψη, η οποία εντάξει δεν ευνοεί όλους, αλλά ευνοεί κάποιους πάρα πολύ. Είναι μια πολύ τυχερή όψη και είναι μια όψη που μπορεί να φέρει αυτό που λέμε καρμικές γνωριμίες σε ερωτικό επίπεδο. Θα σας πω στο τέλος των προβλέψεων, θα μιλήσουμε για τον ήλιο στο Σκόρπιο, ποιοι είναι αυτοί που σήμερα ευνοούνται, όχι μόνο σε αυτό που λέμε καρμικές ερωτικές γνωριμίες, γιατί η Αφροδίτη που κάνει αυτό το τρίγωνο με το κάρμα, το βόρειο δεσμό της Σελήνης, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει, και είναι και στο ζώδιο του Τοξότη. Έχει να κάνει με δώρα, έχει να κάνει με ομορφιά, έχει να κάνει με οικονομικά. Άρα, κάποιοι σήμερα, για κάποιο λόγο, θα σας εξηγήσω στο τέλος, φαίνεται να είναι πιο τυχεροί. Πάμε να δούμε όμως για τον καθένα ξεχωριστά.